Κύριε Κοκοτσάκη, τα στοιχεία σας τι είναι τελικά, προϊόν συνωμοσίας? Δηλαδή εγώ είμαι συνωμότης από σήμερα? Κατά μία έννοια πάντως δεν λαμβάνονται υπόψη, διότι ο διορισμένος πραγματογνώμονας απεφάνθη ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, δεν έχει βρει τίποτα. Και ποιος το αποφάσισε αυτό ότι δεν λαμβάνονται υπόψη? Αυτό δεν ακούσατε χθες να λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε. Έχει κανένα θεσμικό ρόλο για το θέμα αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός? Πού προβλέπετε να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία? Πώς ακριβώς σέβεται αυτό που λέει ήταν ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Γιατί ο θεσμός του πραγματογνώμονα και του τεχνικού συμβούλου προβλέπεται, αν δεν κάνω λάθος, στην ποινική δικονομία. Και ο στοιχειώδης σεβασμός ενός πολιτικού, ο οποίος είναι για την ισονομία και το δίκαιο, είναι να σέβεται αυτό. Από χθες δηλαδή, από τον ένα κυλιούμε στα μπάζα και από τον άλλο είμαι συνωμότης. Το μόνο που δεν έκανε είναι να με επικηρύξει κιόλας. Έχει την ευθύνη, νομίζω, και αυτό έχει η πολιτική για τη στοχοποίησή μου. Και για ό,τι μου συμβεί από εδώ και πέρα. Αυτά είχα να πω. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θα το πάω αντίστροφα. Κύριε Γερογλή, περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ. Ναι. Είχε ενδιαφέρον εδώ. Κοιτάξτε, το τι έχετε βρει και το τι δεν έχετε βρει, γιατί έχει απομακρυνθεί, το έχετε αναλύσει 7 ώρες και άλλες τόσες ραδιοφωνικές εκπομπές. Εγώ θα το πάω αντίστροφα σήμερα. Μήπως η χθεσινή ρίση αδειάζει και τον ίδιο το διορισμένο πραγματογνώμονα που προβλέπονταν από την ελληνική νομοθεσία, τον αρχικό? Και το ρωτώ αυτό σε εσάς, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί χθες μάθαμε, ξανά επαναλήφθηκε, ότι υπάρχει και νέος πραγματογνώμονας. Δεν έχει πάρει γραμμή πια ο νέος πραγματογνώμονας πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και κάτω? Έχει τη μία άποψη του αρχικού ότι φταίει το έλαιος σιλικόνης, δεν έγινε καμία αλλίωση κτλ. Και υπάρχει και η δική σας έκθεση. Όταν έρχεται ο τρίτος στην ιστορία αυτή, τρίτος είναι, δεύτερος πραγματογνώμονας του δημοσίου, ένα χρόνο μετά, εσείς τι καταλαβαίνετε δηλαδή? Καταλαβαίνω ότι το δύσκολο έργο του, αλλά είναι και δύσκολο το έργο του ανακριτή. Ο ανακριτής έχει εκ διαμέτρου δύο αντίθετες απόψεις επιστημονικές στην έρευνα και βρίσκεται σε αυτή τη θέση και ορίζει και τρίτον άνθρωπο, ο οποίος επιστημονικά θα προσπαθήσει να εξηγήσει ή να συνθέσει, δεν ξέρω τι ακριβώς. Είναι δύσκολο το έργο. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι το πώς εξωθεσμικά πρόσωπα μπορούν να καθοδηγούν, να λένε ποιος είναι καλός και ποιος δεν είναι καλός. Αυτό μόνο η επιστήμη μπορεί να το κάνει. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει αν η έκθεση του ενός εκάστου είναι η καλή ή η κακή, και θα το κρίνει με επί αποδείξη, διότι οι πραγματογνώμονες ερευνούν τα πράγματα. Αυτή είναι η δυσκολία που έχει ο σημερινός πραγματογνώμονας, ο οποίος θα πάρει τις δύο εκθέσεις του ανεξαρτήτων πραγματογνωμόνων αλλά και των διορισμένων και εξ αυτών θα κρίνει. Το αν ισχυρίζεται κάποιος ότι δύο μηχανές κάηκαν και να τις βρίχνει άκαυτες, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και ιδιαίτερη ανάλυση. Το να βρέχει κανείς στοιχεία μέσα στις ίδιες εξετάσεις του Εθνικού Χημείου, τις οποίες αναφέρουν τις συγκεκριμένες χημικές ουσίες, και την ίδια ώρα να μην τις εξετάζει, αυτό θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο καινούργιος πραγματογνώμονας, που είναι θετικό το γεγονός ότι ορίζεται, δεν είναι ασυνήθιστο. Συμβαίνει κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια διαφορετική διάσταση. Ο ανακριτής δεν είναι επιστήμον αυτού του είδους, έχει άλλη επιστήμη να εξετάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πλαισιωθεί από ειδικούς επιστήμονες. Απλά αργήσατε. Κύριε Κοκοτσάκη, αισθάνομαι ότι έχετε μία πίκρα. Και πίκρα γιατί αυτά που κάνατε, εθελοντικός και αφιλοκερδός, δεν τα κάνατε κινούμενος από κάποια άλλα ελαττήρια, ή μη μόνο για να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί μετά τη σύγκρουση. Εσείς είστε στο κομμάτι της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Και το φωτογραφικό υλικό και όχι μόνο, κατέδειξαν μερικά πράγματα. Είστε πικραμένος σήμερα? Απογοητευμένος είμαι. Πικραμένος είμαι, στενοχωρημένος είμαι. Όλη μου η οικογένεια έχει πέσει πάνω στο κεφάλι μου. Όλη μου η οικογένεια. Όλοι οι φίλοι μου, όλοι όποιον σας συναντώ σήμερα, η πρώτη λέξη που μου λένε, πρόσεχε. Είναι αδιανόητο. Ένας κόμπος είναι στο λαιμό μου. Δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός της χώρας να αποκαλεί το πραγματογνώμονα συνωμότη. Δεν είναι δυνατόν να στοχοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Εκτός αν αναφερόταν σε μένα.
ή σε μένα ή στους άλλους ανθρώπους οι οποίοι σαν και εμένα έκανα κάποια έκθεση. Μπορεί κανείς να την αποδομήσει, να την χαρακτηρίσει οτιδήποτε. Έχει δικαίωμα να την κρίνει. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να, να ακούγεται στη Βουλή τέτοιο πράγμα διαστόματος Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός να αποκαλεί τον πραγματογνώμονα συνωμότη. Εμέσως πλην σαφώς. Και νιώθω και πικραμένος. Και στοχοποιημένος σήμερα. Τι άλλο δηλαδή χρειάζεται για να στοχοποιηθεί ένας άνθρωπος. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι έτσι όπως φανταζόμαστε καλοπροαίρετοι όπως ήμουν εγώ. Σε όλη μου την προσπάθεια προσπάθησα να μείνω έξω από την πολιτική. Δεν επέτρεπα σε κανένα πολιτικό να εκμεταλλευτεί αυτή τη θέση μου. Και το σεβάστηκαν όλοι. Και είδατε πολύ καλά ότι είχα καν δεν είχα ενημερωθεί. Σήμερα ενημερώθηκα για τα τεκτενόμενα. Γιατί δεν θέλω να επηρεάζομαι από τέτοιου είδους, από οποιαδήποτε άποψη. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Και δίπλα μου είναι δύο επιφανείς επιστήμονες. Ο ένας είναι έξαλλος. Κύριε Κοκοτσάκη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Είστε καλά. Καλημέρα.